Γιατί πείτε ο Κασάνη. Είχε δύσκολε δοκιμάσει. Τον Αρναούτογλου τον θυμάσαι καθόλου στην παρουσία σου στο Survivor? Νομίζω ήταν πολύ καλό και αξιοποιούσε και τι ιστορίε που βλέπανε τι καθημερινέ. Ήταν εντρικατόρο στο ψωμί του, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να παρουσιαστεί. Να μπαίνει στον παλμό του παιχνιδιού και να μπορεί να διαχειριστεί τις καταστάσεις και να μπορέσει να τις ισορροπήσει, να τις αναδείξει, να το πυροδοτήσει μερικές φορές. Ο Σάκ σου αρέσει όταν Μανίδης? Δεν δούμε τίποτα. Θέλω να δω και λίγο εικόνα, ρε παιδιά. Τι γίνεται, τι έγινε χθες? Έγινε κάτι. Δεν είχε χθες. Α, γιατί εγώ κοιμήθηκα, γι' αυτό λέω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν είχε, δεν είχα και αυτά που παίρνω για τα συνάχια το μου. Το ξέρω, αυτά όλα είναι. Τώρα μιλάμε για τους Έλληνες παρουσιαστές και την εξέλιξή τους. Πότε μπήκατε εκεί? Εκεί, έχουμε γιατί μπήκατε. Μου θύμισε τον Αρναούτογλου. Εμένα με έχει ξεμυαλίσει απέναντί μου, Ευσέλ Ωραν, δεν μπορώ. Δεν θα του βγάλω νωρίς γιατί δεν αντέχω. Δεν μπορώ να είμαι μέσα στο θέμα, κατάλαβε. Όχι, είναι ωραίο. Τώρα σκέφτομαι όλα τα καλλιτικά που μου δείχνει Ωραν και καινούριο άλλο που θα το περνάω όλη μέρα για να είναι ενδεδομένο το πρόσωπό μου. Καινούριο. Αυτό όμως είναι ένα θέμα, Ελένη, που είναι. Ο Σάκης συζητιέται και συζητιέται τελικά αν είναι καλό στην παρουσίαση και για ποιο λόγο επιλέχθηκε. Δηλαδή, από τη μία είναι πάρα πολύ αγαπητό και πραγματικά είναι, νομίζω, το κοινό τον θέλει και τον αγαπά. Απ' την άλλη, δεν έχει αυτό που λέμε το επικοινωνιακό χάρισμα που, ας πούμε, ο Αρναούτογλου το έχει, ας πούμε, από τα αποδυτήρια. Ή ο Φερεντίνος, ή παλιότερα ο Μικρούτσικος. Οπότε, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι στους άντρες παρουσιαστές δεν υπάρχει ακριβώς ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν για να πεις θα τον πάρω για παρουσίαση. Να ρωτήσω κάτι. Ο Τανιμανίδης πριν κάνει αυτό που κάνανε εδώ στον Α, που γυρνάγανε τον κόσμο. Άρα, δεν έχει την εμπειρία του μιλάω με κόσμο. Εντάξει, να είμαστε πιο ελαστικοί, ρε παιδιά. Μην συγκρίνουμε τώρα του άλλου. Δεν το συγκρίνουμε, απλά σκεφτόμαστε. Νομίζω ότι το κριτήριο που επέλεξαν το Σάκη, τον Ανιμανίδη, ήταν ακριβώς επειδή κολλάει σε αυτό το κόνσεπτ. Γιατί, δηλαδή, επειδή είναι γυμνασμένος. Αθλητικός, ρυψοκίνδυνος, δεν φοβόταν να κάνει τα πάντα στο Gold Fantasy. Φαντάζεσαι δεν θα τα κάνει όμως. Με παρουσιαστή φαγωμένο. Αυτό σου λέω. Και επίσης να πω ότι όταν υπάρχει τέτοια επιτυχία, ναι μεν είναι ένα κόνσεπτ απογειωτικό, εξυπηρετεί ο παρουσιαστής το στόχο του και όλα μέλη γάλα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.